Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να το κάνει στο άλογο. Μισό. Ναι. Δίπλα μας, θα το δούμε και αυτό, έχουμε μία άμαξα. Και θα πάμε να τη δούμε και παράλληλα να μας πει τι γίνεται με αυτή την άμαξα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην ετοιμασία της άμαξας. Ναι. Ο ρόλος της άμαξας και ο ρόλος του αλόγου, μικρού, μεγάλου, για την άμαξα. Ναι. Λοιπόν, θα καλήσω εγώ. Όχι. Λοιπόν, Γιώργο, ακριβώς αυτό δεν είναι άμαξα. Είναι τώρα η καινούργια μόδα. Είναι το βαγονάκι, στυλ βαγονάκι. Είναι ένα τετράδροχο το οποίο χωράει απάνω 8 έως 12 άτομα. Έχει φώτα, μπαταρία που διαρκεί πολλές μέρες, φλας και φώτα πορείας. Έχει φρένα, είναι ιταλικής προέλευσης. Μπορεί να το σύρει ένα άλογο, είναι πανάλαφρο. Ζυγίζει 560 κιλά ή και δύο άλογα ακόμα. Το οποίο πού χρησιμοποιείται? Σε ξενοδοχεία, να κάνουν tour. Σε διάφορες παραλίες. Μπορεί να βγουν απάνω να κάνουν ένα πάρτι. Μου έχει τύχει δηλαδή να πάμε γιορτάσει ένα παιδάκι, μια κοπέλα, ένα γόρι και να φέρει τους φίλους του να πάμε μια βόλτα να πιει μια σαμπάνια. Σε μια καλή παρέα που γουστάρει, να ανεβεί και να πάμε μια βόλτα. Να τα απολαύσουμε. Είναι πολύ ωραίο και το έχω και το δίνω σε φίλους και θέλει προσοχή βέβαια. Θέλει το κατάλληλο άλογο. Μέτρα ασφαλείας πάντα. Είναι πολύ καλό. Νύφη, γυναίκα, ζευγάρι. Δεν το προτιμάμε αυτό. Έχουμε κάποιο άλλο για νύφη, δεν το έχω τώρα αυτή τη στιγμή εδώ. Ακολουθεί όμως την νύφη. Η νύφη πάει με την άμαξα με δύο άτομα που χωράει για ένα το ζευγαράκι. Κατάλαβες. Και εμείς πάμε από πίσω να πετάμε τα κουφέτα. Πολύ ωραία. Και γίνεται το ζελζελέ. Είναι πολύ ωραίο. Εσείς όταν παντρευτήκατε, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Με άμαξα, με τέτοια πήγατε. Δεν είχα αυτό το προνόμιο τότε. Δεν το είχατε. Τότε κοιτάγατε πώς να μπείτε μέσα στην οικογένεια. Λέω να ξαναπαντρευτώ. Αυτά είναι. Άλλωστε η θρησκεία μας επιτρέπει τρεις γάμους, έτσι. Όχι. Αντιλαμβάνεστε, όταν θέλετε να ξαναπαντρευτείτε, πρέπει όλα αυτά να επιστραφούν πίσω γιατί είναι περιουσία. Και η περιουσία. Όχι ανά πάσα στιγμή. Το λέω αυτό, την περιουσία, διότι θέλω να μας πείτε και το αρχείο που και διατηρείτε και όλα αυτά τα πράγματα. Για πέστε μας. Θέλω να πω, Γιώργο, ότι εμείς και από το ΣΟΗ το δικό μου, τη Χορομιλά και του Βαρβαρέσου, που ο οποίος ο κυπεδρός μου το υπερβρύει εδώ πέρα, και πρέπει να πω εδώ, επί παρένθεση, ότι η Αδραβίδα. Και να ακούσουν λίγο μερικοί γιατί δεν ξέρουν τι, και πραγματικά δεν ξέρουν γιατί δεν τα αγαπάνε, ίσως δεν έχουν ασχοληθεί. Δεν ξέρω γιατί. Η Αδραβίδα είχε 6 προφοβία. Κεντάκι στον κόσμο λέγανε και η Αδραβίδα στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη μάλλον. Θα σας πω γιατί. Είχε 6 προφοβία. Να σας τα πω ένα λεπτό. Βεβαίως θα τα πείτε. Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο από εδώ δεξιά, αριστερά μου πίσω που είναι το αεροδρόμιο, είχε την υποτούρ. Όταν η υποτούρ μετακόμισε για τη Λαζαρίνα, την Καρδίτσα, έφυγε για ποιο λόγο? Γιατί τότε θέλαν να φτιάξουν, μας πήρανε τα χωράφια και φτιάξανε το αεροδρόμιο. Πάει αυτή. Είχε παραγωγή τότε 1000 άλογα περίπου, φαντάζομαι. Μάλιστα. Και έτσι, τα πήρανε από εδώ και τα πήρανε. Γιατί δεν βρίσκανε τόσες χιλιάδες στρέμματα και πήγανε στη Λαζαρίνα. Ήταν το μεγαλύτερο. Δεύτερο, 3.000 μέτρα από εδώ ακριβώς μετρημένα, ήταν του Ντούζιου. Έτσι, άλογα το Ντούζιου. Τα άλογα. Παρένθεση, Ανδραβίδα, το έχει το προβείο. Οι οποίοι έχουν περάσει Κόκοτας, Διονυσίου, Φοπλιστές, έχω αρχείο μεγάλο. Τι να σου πω τώρα, στις βίλες. Περιττώ να σου πω, όταν πήγαινα στον υπόδρομο και βλέπω τον Κόκοτα, μου λέει ανέβαινα στο υψωματάκι εκεί που και περνάγαμε, λέει, και βλέπαμε τα άλογα και ερχόσατε. Είχε μεγάλη ιστορία εδώ. 700 άλογα το χρόνο. Είχε εδώ το πεθερό μου στις καλές εποχές 70 άλογα. Συνεχίζουμε. Τρία σου έχω πει. Είχε το υποβοβείο του κύριου Διαμαντόπουλου που είναι στο Λευκοχώρι, Θεός χωρέστονε, το οποίο είχε 100 άλογα. Δεν τα ξέρει κανένας αυτά. Είχε το υποβοβείο της Υποφάρμ στο Βαρθολομιό, του συγχωρεμένου του Γέννη του Βοτόπουλου που είχε το αστερίς, αυτού του θησαυρού του ανθρώπου, του λίρα 100. Ναι. Που με αυτόν έφαγε ψωμάχη όλη η περιφέρεια. Όλη η περιφέρεια. Έτσι, και τώρα είδε πως κατάντησε το Αστερίξ. Αστερίξ. Έτσι, το Αστερίξ, ναι. Που θέλω να πω, μου χάρισε το καλύτερο του άλογο, τον Ιντεφίξ. Ήταν η γενολογία Northern Dartsen, του Νιάρχου άλογο. Το κατέβασε, πρέπει να σας πω, εδώ στο αεροδρόμιο τότε με πτήση τσάρτερ και το έφερε
60 εκατομμύρια. Ο περίφημος Ιντεφίξ μου το είχε χαρίσει πριν πεθάνει ο Μπαρβαγιάννης. Λοιπόν, και αυτό το είχε το υποβρύχιο λοιπόν στο, εκεί που είναι στο καρδιακάφτη και είχε 200 άλλα. Δηλαδή η Αντραβίδα ήταν και δεν υπήρχε άλλο υποβρύχιο στην Ελλάδα. Και κατατίσαμε τώρα, γιατί δεν ξέρω τι. Εντάξει και ο υπόδρομος δεν πάει καλά, αλλά χάσαμε το ενδιαφέρον και της πολιτείας. Μάλιστα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και η πολιτεία και η τοπική. Πρέπει να ανθίσει πάλι τουλάχιστον τα ντόπια άλογα. Η ποινή Αντραβίδας και η φυλή ποινίας. Μάλιστα. Γίνονται κάποιες κινησούλες από το Δήμο, κάτι παπ, και μετά χανόμαστε. Δεν είναι έτσι. Θέλει μελέτη. Μάλιστα. Επειδή προκαλέσατε τον αθλητικό δικαστή στην αρχή ότι αυτή η κουβέντα. Σε πειραμπάρισα, ναι. Όχι. Ότι αυτή η κουβέντα που κάνουμε πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Θέλω να δεσμευτείτε, διότι σαν πρώτη φάση κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε σήμερα. Δεσμεύεστε ότι και εσείς και άλλοι φίλοι, καβαλάριδες με όλο το θάρρος, να έτσι να ανακριθούν και να πούνε τις απόψεις τους πάνω ανοιχτά, για το άλλο. Ανοιχτά. Μάλιστα. Δεν το κουβεντιάζουμε, ότι αυτό είναι αγάπη μαζί μας δένει. Μάλιστα. Μπορεί στα άλλα να έχουμε κάποιες εγκρίνες κάποιες φορές, λογικό είναι. Αλλά στο γήπεδο είμαστε μαζί. Σωστό. Πάμε σε κάτι άλλο. Να σου πω για το αρχείο. Ναι. Δεν το σου πω. Λοιπόν, πάει το σόι του πεθερού μου. Πάμε για το σόι του. Καλό, πιάνουμε το. Μην παρεξηγηθώ, το πεθερό. Πιάνουμε το σόι μας τώρα. Πιάνουμε το σόι μας τώρα, γιατί ποιος ξέρει. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Πορομή. Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλο αρχείο. Όχι μόνο εγώ, έχει πολλοί κόσμος. Δυστυχώς, Γιώργο, δεν βρέθηκε μια. Δεν θέλω να πω, θα με πούνε ότι τα βάζουμε τους δήμους, δεν τα βάζω ρε Γιώργη. Δώσανε πολλά λεφτά κατά καιρούς για πανηγυράκια, για μουσεία, για ότι για αυτό το διάλογο εδώ που έχουμε την αγάπη, δεν μας δώσανε δηλαδή, μας τάξανε μουσεία, μας τάξανε την ιατρία, μας τάξανε υπηκή ψυχοθεραπεία. Μας τάξανε ξενοδοχεία, δηλαδή, και δεν έχει γίνει τίποτα γύρω. Ούτε ένα μουσιάκι. Πήγα προχθές στη Μάνη και είδα ένα μουσείο και έπαθα πλάκα ρε γύρω. Μάλιστα. Δηλαδή και η Αντραβίδα. Και η παιδινή, δεν λέω Αντραβίδα. Η παιδινή ηλιά για μένα. Δεν επιτρέπεται να μην έχει ένα μουσείο. Είναι δηλαδή ξεφτύλα. Χαίρομαι που λοιπόν, τα λέει. Και έχουμε ένα μεγάλο αρχείο. Όπως και εγώ και άλλοι πολλοί. Που πρέπει να τον αναδείξουμε είναι οι πατεράδες μας, οι θείοι μας, συγχωρεμένοι. Τα αύριο θα δουν τα παιδιά μας, πρέπει κάτι να δούνε. Τι να βλέπουν δηλαδή συνέχεια, ένα χορό, ένα πανηγύρι. Μάλιστα. Δηλαδή όπου πανηγύρι, ρε να φτιάξουμε και λίγο, δεν έχει τίποτα. Δεν είναι μόνο το ζωντανό, να δούμε και την ιστορία του αλόγου. Κάποτε οι παλιοί λέγανε, ρε να σώσουμε τον Γκέκα. Πάει και ο Γκέκας ο Ελληνικός, χάθηκε. Το ίδιο θα γίνει και με αυτά. Μάλιστα. Μη λέμε περισσότερα. Όχι. Μη λέμε περισσότερα. Ο αθλητικός δικαστής όταν θέλει να επιβάλλει μία τάξη στο δικαστήριο έχει το κουδούνι που χτυπάει το κουδούνι. Εσείς γιατί έχετε αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό εδώ, για να το δούμε, σηκώστε λοιπόν. Το να το δούμε. Τι είναι αυτό, λοιπόν, χτυπάτε τίποτα. Θα σου πω. Λοιπόν, αυτό είναι το μαστιγιάκι. Μάλιστα. Τι είναι τώρα αυτό το πράγμα. Μαστίγιο για τ' άλογο. Μαστίγιο για τ' άλογο. Μην το λέμε μαστίγιο, απλώς κάτι το οποίο πρέπει να χαϊδεύουμε το άλογο. Στον αναβάτη στον υπόδρομο χτυπάει τα λόγο. Στο γέρο ή στον άνθρωπο που ασχολείται με τα άλογα, το έχει κοντά του για πολλούς λόγους. Να βαράει τις μύγες, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Στο άλογο. Να κάνει ψυχοθεραπεία γιατί είναι άγχος. Οι πιο παλιοί, πρέπει να πω στον κόσμο, ότι τι ήσαν οι πιο παλιοί μάγκες οι Αντραβιδαίοι, που δεν το ξέρει πολύ σκόνα, θα σου το πω και σένα, που και εσύ το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Είχαν σουγιά μέσα. Μάλιστα. Είχαν δηλαδή το μαστίγιο. Και κάνανε, δεν το έχω τώρα να σου το δείξω, και όπως πηγαίνανε στα χωράφια ή με τις άμαξες για δουλειά, με τα κάρα, έρχονταν εσύ να τους κλέψεις ή οτιδήποτε άλλο, και όπως σου κάνανε έτσι με το πιάνανε, παπ, και έβγαινε ο σουγιάς. Μάλιστα. Έτσι, αυτό το είχαν και οι κότιδες στη Ζάκη. Μάλιστα. Είναι πολύ δηλαδή, πολλά τα. Πολλοί λόγοι που υπάρχουν. Ναι. Πολύ σωστά, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Ναι. Κάτι έπεσε. Ναι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Ναι, μεγάλη. Τα άλογα στον υπόδρομο έχουμε τέτοια και τα χτυπάμε. Ναι, 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 ναι. Στα κολομεράκια, έτσι. Στα κολομεράκια. Ναι, ναι, πιο πολύ είναι. Πιο πολύ. Απαγορεύεται στο στήθος εδώ πάνω από 4. Από ό,τι θυμάμαι. Γιατί ήμουν και από 19 χρόνια. Είμαι ιδιοκτήτης αλόγου στον υπόδρομο. Συγγνώμη να πήγα 2 ώρα το πρωί για να πηγαίνω να ταΐζω τα άλογα μου. Έχω χάρη δύο μεγάλες νίκες με τα άλογα.
Τα έχω πληρώσει, μ' αρέσουν, τα γουστάρω. Δεν είμαι παίχτης, έτσι. Ο αναβάτης απαγορεύεται να ρίξει πάνω από 4 μαστιγές στο άλογο. Μετά τιμωρείται. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν λέμε χτυπάμε τα παιδιά μας, τα χαϊδεύουμε, τα χτυπάμε, ναι, μέχρι ένα σημείο. Έτσι λοιπόν. Μπράβο. Και οι κανόνες για το άλογο είναι μέχρι 4. Μέχρι 4, ναι. Και χαλαρά. Ναι, θυμάμαι, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεσμεύεστε, έτσι. Πανοιχτά. Ο αθλητικός δικαστής έκρινε σκόπιμο, έτσι εν ώψη του Σεπτέμβρη, μια και θα γίνουν υπηκοί αγώνες όλα αυτά εδώ. Όχι, όχι υπηκοί αγώνες, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσω. Να το... Υπηκοί 84η, υπηκοί έκθεση Ανδραβίδας. Είναι η μοναδική στην Ελλάδα έκθεση αλόγων. Και η δεύτερη σε επίπεδο έκθεσης κατά ένα χρόνο μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει μεγάλη σημασία. Όταν ξεκίνησε η έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν ένα πανηγυράκι. Και είδατε πώς έγινε. Μάλιστα. Όταν ξεκίνησε εδώ λοιπόν, είδατε που καταντήσαμε. Μετά από τόσα, θέλω να σου δείξω Γιώργο, επιμεταξά, στην εφημερίδα Πατρίδα που έχω το αρχείο, έστελνε ο μεταξάς ένα χαρτί στον τότε κοινοτάρχη και του έλεγε πώς πρέπει να ετοιμάσει την υπηκή έκθεση Ανδραβίδας. Και του έλεγε, πρέπει να κοιτάξεις, να έχουμε στέγαστρα. Τώρα μιλάμε για το 32, παιδιά, το 32. Το έχω από δημοσίευμα της Ανδραβίδας, κύριε Βαρουξή, και έγραφε να προβλέψει ο κοινοτάρχης να έχει σε περίπτωση βροχής στέγαστρα. Ασφάλεια, να έχει μεριμνήσει, να έχει ασφάλεια. Πρόσεξε, το 32. Ηλεκτροφωτισμό, το 32, παιδιά. Δεν σου λέω παραπέρα, φτάνουν. Γιατί λέει, προμηνύεται να είναι ζωηρωτάτη η έκθεση το 32. Θα φτάσει κόσμος από όλη την Ευρώπη και για υπασία και να αγοράσουν άλογα από την Ευρώπη, ιδίως Άγγλοι και Γάλλοι, και θα κατέβει και ο ίδιος με ειδικό απόσπασμα για να αγοράσει άλογα. Μάλιστα. Και φτάσαμε το 2018 και πρέπει να πω ότι ρεύμα πήραμε πριν, μετά από τόση γκρίνια. Λες και είμαστε. Ρεύμα πήραμε πριν 2 χρόνια. Για ένα ξεφτυλισμένο ποσό πήραμε πριν 2 χρόνια. Καλό είναι και αυτό, δεν λέω ένα λιθαράκι, αλλά άμα περιμένουμε κάθε 20 χρόνια να γίνεται ένα βηματάκι, ένα λιθαράκι. Θεός χωρέστον. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε, ακούστε. Ναι. Η αγάπη μας τα λέει αυτά, έτσι. Δεν βεβαίως, τα κάναμε κρινιά. Όχι, όχι, όχι. Πάρα ξεκινούμε. Εμείς λοιπόν, ναι, όπως αντιλαμβάνεστε όλα αυτά που βλέπετε, τα βλέπετε πριν την υπηκή έκθεση. Έτσι. Μπράβο. Είναι. Ανδραβίδας. Ανδραβίδας. Όταν λοιπόν γίνει η υπηκή έκθεση, 84η, θα έχουμε κάνει τις ανάλογες κινήσεις, θα έχουμε βρει ανάλογες κουβέντες, να δούμε τον απόϊχο αυτό που είπε ο κύριος, μην παρεξηγηθώ, ο Βαρβαρέσος Κορομιλάς, συγγνώμη, ο κύριος Κορομιλάς, να μην βάλω την... Ή Μπαλάλας. Ή Μπαλάλας, ωραία, ή Μπαλάλας, να δούμε. Κύριε Μπαλάλας, ή Μπαλάλας, να δούμε τι απήχηση είχαν όλα αυτά τα πράγματα από αυτά που είπε και παράλληλα με την υπηκή έκθεση, την 84η που θα γίνει στην Ανδραβίδα. Και εύχομαι, από κάτι, και εύχομαι όπως το λέω κάθε χρόνο, όχι τώρα, και πριν ένα χρόνο, και πριν 2, και πριν 5, πριν 20, οι δημοτικές αρχές για την 85η να μιλήσουν 1η Οκτώβρη και να σχεδιάσουν. Όχι 10 μέρες πριν, παιδιά. Μην το βλέπετε εγωιστικά. Είναι δηλαδή, θα αφήσουμε στα παιδιά μας κάτι. Μάλιστα. Όχι την τελευταία στιγμή, αλλά ένα χρόνο νωρίτερα. Για να ετοιμάσουμε την επόμενη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθούμε, συνεχίστε με την ίδια αγάπη και ζήλο που έχετε. Ναι, ναι. Όχι μόνο για τα άλογα, και στην οικογένειά σας. Ναι, εντάξει. Γιατί... όλα θα γίνουν. Να πω κάτι. Ένα τελευταίο, να παρεξηγηθούμε. Γιώργο. Πρέπει την αγάπη μας. Εγώ και το ποδόσφαιρο, με ξέρεις ότι έχω μια μεγάλη καυσούρα με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το έχουμε ψηλό... Παρατήσει, γιατί καταλάβαινε, είχαμε κάποιους. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε Ανδραβιδαίοι, είμαστε Δοήλοι. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, ας αφήσουν τους εγωισμούς, τις κόντρες, τα πολιτικά, τις εμπάθειες. Μπορεί να λέμε για καμιά κουβέντα παραπάνω, δεκτών. Εγώ πρώτος κάνω λάθος. Ρε, ας μαζευτούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Ας βάλουμε στόχους. Το να κάνω μία πρόταση εγώ και να ακουστεί δεν είναι κακό. Εδώ οι άνθρωποι δεν δέχονται δηλαδή να κουβεντιάσουν για να πούνε όπα, 1η Οκτώβρη εδώ, μία επιτροπή, 5 άτομα όπως είχαμε πει,
κατά καιρούς ποιοι είναι, ο Γιώργης, ο Μίτσος, ο Μιχάλης, η Ελένη, η Μαρία. Εσείς θα συγχαίρεστε την υπηκή ξετραβίδας. Μόνο έτσι θα την προκοπεί, Γιώργο. Ας αφήσουμε τα λόγια. Η συγχωρεμένη η ευμορφία, άκου τι θα σου πω. Και το λέω με πόνο καρδιάς. Πριν πεθάνει, πήγα και την είδα. Μου λέει, δεν μπορώ να έρθω. Ερχόταν επί 80 χρόνια με τα αλογά της, τον κοκορίκο, τα βαρβάτα, τα πινιώτικα, από το καλέτσι με τα πόδια. Άκου τι θα σου πω. Τη λέω, μη στενοχωριέσαι, θα δούμε να σε πάρουμε. Δεν θα πω τώρα, πάω στο δήμαρχο, Ατραβιδαίος, του λέω, κύριε δήμαρχε, έλα Νίκο μου, μου λέει, άκου, να βάλουμε ένα φορτηγό, να πάμε να φέρουμε, το λέω με πόνο, δηλαδή, ήταν ιστορία της έκθεσης, αυτή και άλλοι 50 παλιοί. Και του λέω, να βάλουμε ένα φορτηγό, πόσο θα είναι, 200, 300, 400, 1000, να πάμε να φέρουμε την αιμορφία και άλλους 5 γέρους που δεν μπορούν πλέον. Ναι, και τελευταία στιγμή, και τι μου λες εμένα. Δηλαδή, ψοφάνε για δημοσιότητα. Και πέθανε η γριά με το παράπονο, δεν ήρθε τελευταία φορά. Τα δε πραγματά της, τις σέλες, τις παλιές, τα μπιχλιμπίδια, τα λάφρυ, αυτά όλα τα πήρανε τσιγκάλι. Αντί να κοσμούν ένα μουσείο, και το λέω με πόνο, όχι μόνο αυτά κι άλλα, άλλοι τα κάψανε, άλλοι τα δώσανε, τα χαρίσανε. Λοιπόν, δεν βρέθηκε ο άνθρωπος, όχι ο τυχαίος δημότης. Ο δημότης τι να κάνει, εγώ τι μπορώ να κάνω, εγώ. Τι μπορώ να κάνω, τον παιδί κουβέντες, άντε. Εδώ πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος, δεν ξέρω, νομικό πρόσωπο, δεν με ενδιαφέρει. Εδώ στα 500 μέτρα είναι ο σινεμά του κινηματογράφου, το συνεδρόδρομο. Μα υπάρχει πιο ωραίο πραγματάκι. Το βλέπω, άλλο τα πράγματα από πίσω. Εγώ βλέπω ένα κόσμημα που ανέδειξε ένα χωριουδάκι. Γιατί εμείς δηλαδή στην Ατραβίδα δεν μπορούμε να έχουμε ένα κόσμημα. Μάλιστα. Το λέω με πόνο ψυχής. Νίκος Κορομιλάς. Έτσι. Τίποτε άλλο. Εμείς τι μπορούμε να πούμε. Καλό κουράγιο. Η αγάπη, φίλε Μπράβο. Νίκο, μεγάλο πράγμα. Αλλά το θέμα είναι να καταλαβαίνουν και οι άλλοι Λέξε. Την αγάπη. Αν δεν την καταλαβαίνουν, δυστυχώς, λέω δυστυχώς, το λέω προσωρινά, θα μένει μόνο για μας τους ρομαντικούς να, για αυτό που κάνουν. Να πω ένα τελευταίο. Να το πεις, να το πεις, ρε Γιώργο. Να το πεις. Δηλαδή, ρε Γιώργο, να πω κάτι. Από το 28 μέχρι και το 2012 είχε καθιερωθεί όλοι που κόσανται με άλογα, περποιημένα στην πένα όλα, να παίρνουν ένα γαλτζιλίκι, το οποίο τα μαζεύαν από σπόσορες, από τη Γεωργία, από το Υπουργείο, από τα. Ένα ποσό. Και παίρνανε κάποιοι 50-100 ευρώ. Άρα, εγώ όταν άλλο στην Καλαμάτα, έφερε δύο άλογα, παίρνανε 200 ευρώ για τις μπύρες του. Και έλεγε εγώ με περηφάνεια. Πήγα στην Ατραβίδα πώς... και τον έλεγα. Είναι τα λεφτά. Ψεπληροφορώ λοιπόν ο πεθερός μου και εγώ δεν έχω πάρει φράγκο. Τα δίναμε όλα στις ομάδες. Και το λέω και δεν το λέω και λυπάμαι, πάρ' το πίσω. Δεν το λέω. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη οι Ατραβιδαίοι να πάρουν λεφτά. Ερχόσαν όμως οι ξένοι με αγάπη και λέγανε ρε πήγαμε η συμμετοχή μας ναι. και πήραμε το χρυσό. Και πήραν και 200 ευρώ και πήραν και δύο μπύρες. Γιατί αυτά γιατί τα σταματήσανε. Και τώρα και στον πόλεμο δίνανε έπαθρα, πρόσεξε. Και τώρα φτάσαμε το 2018 που δαπανώνται εκατομμύρια για πανηγυράκια και δεν έχουνε την ευτυχία. Δεν συνεχίζουν. Να πω κάτι άλλο. Πέστε. Θα το πω και αν το κόψεις. Δεν κόβεται. Κάνω έκκληση στον κύριο Βαρουξή, που ξέρω την αγάπη του για τα άλογα και τις κόρες του, αν δεν κάνω λάθος. Ας βγάλει ένα έπαθλο, 2.000 ευρώ, μία πρόταση κάνω εγώ τυχαία. Το καλύτερο άλογο να το βραβλέψουμε. Και αν δεν έρθουν 500 άλογα ακόμα στην Ατραβίδα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τρόποι. Δεν υπάρχουν τρόποι, ρε Γιώργο. Υπάρχουν. Λοιπόν, διάθεση ίσως να μην υπάρχει. Και ίσως δεν θέλουν πολύ να ανέβει και το επίπεδο. Μάλιστα. Για να μας έχουν εκεί. Μάλιστα. Εγώ έκανα μία πρόταση. Λοιπόν, πρέπει και εγώ να πάρω θέση. Ναι. Όχι για την οικογένεια Βαρουτσή που όχι. έχει. Μα επειδή είμαι... το είπα γιατί. Ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Είμαι υποχρεωμένος να πω, φίλε ναι. Νίκο, αδελφέ, ότι ό,τι λένε σε αυτή την κάμερα του αθλητικού δικαστή δεν κόβεται τίποτα. Ωραία. Το μήνυμα ναι. θα το πάρει ο κύριος Βαρουτσής όπως πρέπει. Ωραία. Άρα κάθε πρόταση δεχτεί. Να πω ένα τελευταίο. Πες το. Λέω τελευταία λέω. Την έκθεση την τιμούν κάθε χρόνο από ποτό που ξενίδι η Φίλιππο Ένος, η οποία τότε και το πρωί έστειλε εκτινιάτρους για να δουν τα άλογα, να τα τσεκάρουν τη φυλή, τα πόδια τους, τα χέρια τους, τα αυτά τους κλπ. Έχει μείνει τώρα ένας άνθρωπος πιο άρχοντας, ο Γιάννης ο Μενεγάτος. Αδικεφαλονίτης, ο οποίος ο άνθρωπος μεγαλώνει.
Έχει προσφέρει πολλά, αγαπάει, πονάει για την Αντραβίδα, για τα άλογα. Είναι το μυθικό πρόσωπο στην Ελλάδα. Εγώ ρωτάω, υπάρχει διάθεση κατάσταση, διάδοχη κατάσταση? Καμία, Γιώργο. Δηλαδή, δεν πρέπει αυτοί που είναι να πούνε λάθος, φίλε. Ωραία, ο Νίκος έχει αυτό το μια επιχείρηση. Δεν πρέπει να δούμε αύριο που θα φύγει. Ποιος θα... Δηλαδή, δεν είναι κακό να καλέσουν και 20 κτηνιάτρους, Γιώργο, από το Πανεπιστήμιο? Πώς θα γίνει, ρε Γιώργο? Δηλαδή είναι ιδέες, δηλαδή δεν είναι τίποτα σπουδαία πράγματα, ρε φίλε. Για να μην πω κι άλλα και το στραβάνω, ας πάμε μέχρι εκεί. Ας βάλει ο φίλος μας ο Βαρουξής ένα παθλάκι και θα σου πω εγώ αν θα μαζευτούν 500 άλογα ακόμα. Μάλιστα. Η πρόταση του Νίκου του Κορομιλά εισακούγεται. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Νίκο τον Κορομιλά. Ευχαριστώ και καλό βράδυ. Και να αγαπάμε και τα ζώα και τους ανθρώπους. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Μα είναι μόνο 300, πώς θα καταφέρουν, τι πίνουν, μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι, και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μούρχεται φιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία. Απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.